Συμφωνώ με την εισήγηση και δεν έχω να προσθέσω ούτε να αφαιρέσω κάτι. Πρόσφατος είναι ο νόμος 22 Σεπτέμβρη, ο νέος αντεργατικός νόμος έκτρωμα του Γεωργιάδη, όπου για το διατυμπάνιζε και τον έβαζε τα επιχειρήματά του με βάση την απεργία στην επιχείρηση Μαγαβατίνα. Μάλιστα τα ψεύδι τα έχουμε πει σε εσάς σε όλους, τα γνωρίζετε. Απλά θα κάνω μια μικρή αναφορά σε ένα ζήτημα το οποίο ήμουν κάτω στην Αθήνα σε ένα κανάλι στο Άττικα, αν δεν κάνω λάθος. Λέει, για να μην ξαναγίνει πλέον αυτό που έγινε στη Μαλαματίνα, οι απεργοί να μην επιτρέπουν τους εργαζόμενους που θέλουν να δουλέψουν να μπουν στην εργασία. Εμείς συνάδελφοι, γιατί οι περισσότεροι ήσασταν εκεί, να μην πω όλοι, και οφείλω να σας ευχαριστήσω. Γνωρίζετε ότι απαγορεύαμε την είσοδο των απεργοσπαστών. Και σήμερα, μετά από 16 μήνες, βγήκε η πρώτη απόφαση όπου δικαιώνει ακριβώς τους εργαζόμενους. Όταν λέγαμε λοιπόν ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί παράνομα απεργοσπάστες που έχουν προσληφθεί την ημέρα, την ώρα που έχουμε την απεργιακή κινητοποίηση, το χρονικό διάστημα που έχουμε την απεργιακή κινητοποίηση, όλοι μας λέγανε, ακόμα και ο νέος υπουργός αυτό το κομμοκέδι τέλος πάντων, λένε και ότι δεν ήταν εργαζόμενοι. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν και η δικαιοσύνη, αυτή η δικαιοσύνη που καλά το γνωρίζουμε όλοι μας, ότι μόνο τα δικά μας συμφέροντα δεν υπηρετεί, διέψευσε τον ίδιο τον υπουργό. Λοιπόν, η τοποθέτηση μου αυτή είναι, αυτό θέλω να σας πω, να συνειδητοποιήσω λοιπόν ότι σήμερα, μετά από 16 μήνες, έχουμε την πρώτη απόφαση όπου κρίνονται παράνομες οι προσλήψεις των απεργοσπαστών. Συνεχίζουμε, δεν έχουμε καμιά αυταπάτη, ό,τι ο αγώνας μας έχει τελειώσει. Περιμένουμε τις αποφάσεις για τις παράνομες απεργοσπαστών. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.